Σήμερα, αντί της 1ης Μαΐου, γιόρτασαν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά, καθώς συνέπεπτε με τη Μεγάλη Τετάρτη. Πώς πέρασαν οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου την έξοδό τους στη φύση? Πασχαλιάτικο παραδοσιακό γλέντι με γκάιντε στον Πεντάλοφο. Ποια ήταν η συμμετοχή του κόσμου? Υποχρεωτική καταγραφή στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ανοιχτή αγορά των αντιούχων πολιτών υπαίθριου εμπορίου. Τι λέει η γραμματέα του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ορεστιάδας, Ντίνα Κεσογλίδου? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 3η 7 Μαΐου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Σήμερα, αντί της 1ης Μαΐου, γιόρτασαν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά, καθώς συνέπεπτε με τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο καιρός βοήθησε να βγουν οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου στην εξοχή, να διασκεδάσουν με καλό φαγητό, ποτά, τραγούδι και καλή παρέα, συνεχίζοντας ένα πανάρχαιο έθιμο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παράδοση, παράλληλα με την καθιέρωση αργότερα της εργατικής Πρωτομαγιάς. Η 1η Μαΐου γιορτάζεται ως η μέρα των εργατών, αλλά και ως η μέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης. Σήμερα 7 Μαΐου γιορτάζεται φέτος η Πρωτομαγιά μετά την μεταφορά της ημερομηνίας της λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι μέρα εορτασμού της Άνοιξης για πολλές χώρες του Βόρειου Ημισφαιρίου. Οι κάτοικοι της περιοχής ξεχύθηκαν στη φύση για να γιορτάσουν την αναγέννησή της. Η κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας βρέθηκε στον χώρο αναψυχής των Καστανέων. Καλό μήνα, μετά από 5 μέρες βέβαια. Ήρθαμε εδώ στον χώρο των Καστανέων. Σαν μια μεγάλη παρέα να ψήσουμε και να περάσουμε καλά. Τι έχει ψησταριά? Έχουμε σουβλάκια, έχουμε λουκάνικα, έχουμε πανσέτες, σουτζουκάκια, τα έχουμε όλα. Μπυρίτσα, ρετσίνα. Μεγάλη παρέα. Είμαστε γύρω στα 15 άτομα, αλλά τέτοιες μέρες πάντα καταλήγουν να είναι πάντα παραπάνω τα άτομα. Άλλα 10 άτομα θα έρθουν σίγουρα. Ήρθαμε από την Αθήνα, μαγευτικό τοπίο του Εύρου εδώ πέρα, ήρθαμε για τις κασανιές. Πρώτη φορά έρχεστε? Πρώτη φορά, ναι. Σας αρέσει η παρέα εδώ? Η καλύτερη. Ο χώρος, τα ψητά? Τα ψητά δεν τα έχουμε φάει ακόμα, αλλά έχουμε γεμίσει από την παρέα. Όμορφα. Μόλις ήρθαμε, πολλοί κόσμος, ωραίος καιρός. Ωραία θα περάσουμε. Το είχατε προγραμματίσει σήμερα? Ναι, κυρίως τα παιδιά, γιατί εγώ δεν ευχαριστούσα τόσο, αλλά ναι, τα φτιάξαν όλα μια χαρά. Ωραία. Πώς περνάτε? Πάρα πολύ ωραία, κάθε χρόνο εδώ. Τι περιέχει ψησταριά? Σουβλάκια, πανσέτες, κεφτεδάκια, απ' όλα. Καλή παρέα. Τέλεια, η καλύτερη. Ποτό, μπύρες, ρετσίνες, απ' όλα. Οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τα ανθεσφόρια. Νέες κοπέλες και κορίτσια στόλισαν τα μαλλιά τους με λουλούδινα στεφάνια προς τιμή της θεάς Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης. Οι πρώτοι εορτασμοί της Πρωτομαγιάς ξεκίνησαν στην προχριστιανική Ευρώπη. Όπως το έθιμο απαιτεί, γιορτάζουμε τον ερχομό της Άνοιξης και βγαίνουμε με παρέες στην εξοχή. Πολύ ωραία, βοήθησε ο καιρός. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση όλους να ευχηθούμε. Πολύ ωραία, καλός καιρός, πολύ κόσμο, μπράβο, δεν το περίμενα. Από πού έχετε έρθει? Από Ορεστιάδα. Κάθε χρόνο εδώ? Κάθε χρόνο εδώ και στο ίδιο σημείο. Μεγάλη παρέα? Μεγάλη, γύρω στα 15-20 άτομα είμαστε εδώ η παρέα. Όλα καλά, υγεία, σε όλο τον κόσμο να ευχηθώ, καλά να περνάνε και να προσέχουν στο γυρισμό. Μια χαρά. Από πού έχετε έρθει? Από την Ορεστιάδα. Κάθε χρόνο έρχεστε εδώ πέρα? Ναι. Κάνετε Πρωτομαγιά κάθε χρόνο? Ναι, κάνουμε. Ναι. Καλό μήνα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Είμαστε αρκετά άτομα, η αλήθεια είναι, αλλά και φέτος είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός και βοηθάει έτσι ώστε να παίζουν και τα παιδιά, να είμαστε και εμείς μια χαρά. Εάν υπάρχει καλή διάθεση, όλα λύνονται, οπότε θα ψήσουμε, θα φάμε, θα προσέξουμε βέβαια να μην αφήσουμε σκουπίδια, να μην χαλάσουμε το περιβάλλον το οποίο είμαστε εδώ. Αλλά πιστεύω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι εξαιρετική η μέρα σήμερα. Η μέρα είναι καλή, περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και ό,τι καλύτερο για τον καθένα τους. Από πού έχετε έρθει? Από το Χειμώνιο. Τι περιέχει ψησταριά σήμερα? Τα πάντα. Τσιπουράκι, σκορδάκι, τυράκι, παρσετούλες, σουζουκάκια, τα πάντα. Ο Δήμος Ορεστιάδας, στο πλαίσιο των δράσεών του, διοργάνωσε την ημέρα του Πάσχα ένα παραδοσιακό γλέντι με γκάιντες στην πλατεία Πενταλόφου. Ήταν μια πασχαλινή εκδήλωση που αποτελεί θεσμό ετών για τον τόπο μας και βασίζεται στην ανάδειξη του πατροπαράδοτου μουσικού οργάνου, τον άσκαυλο της αρχαιότητας, την γκάιντα. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου.
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα του Πάσχα το παραδοσιακό γλέντι με γκάιντε στην πλατεία του Πενταλόφου. Ο Πεντάλοφος πλημμύρισε από ήχους, τραγούδια και χορούς. Η εκδήλωση έδωσε μια νότα χαράς και αισιοδοξία στο χωριό, αναδεικνύοντας τον αρχαίο θρακικό άσκαυλο και τον διονυσιακό θρακικό χαρακτηριστικό του ήχου που πηγάζει από αυτόν. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώθηκε η υποχρέωση καταγραφής στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Ανοιχτή Αγορά όλων των αντιούχων πολιτών υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα πρέπει υποχρεωτικά όσοι δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο να εγγραφούν στο σύστημα OPSA Open Market. Είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ανοιχτής αγοράς, κατά γράμμα δηλαδή αυτά σημαίνουν τα αρχικά που μόλις αναφέρατε, το οποίο θα παρέχει πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Open Market να καταγραφούν όλοι οι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου και όσοι παραγωγοί δραστηριοποιούνται στις λαϊκές. Αυτό έχει ξεκινήσει πριν το Φεβρουάριο του 2022 και αυτή τη στιγμή να καταγραφούν και οι παραγωγοί σε αυτό. Οι ημερομηνίες είναι ότι για τους αδειούχους παραγωγούς επαγγελματίες πολιτές στο στάσιμο και στο πλανόδιο θα είναι μέχρι τις 15 Πέμπτου. Για τους αδειούχους παραγωγούς και επαγγελματίες πολιτές λαϊκών αγορών θα είναι μέχρι τις 15 Έκτου καταληκτική ημερομηνία. Θα είναι απαραίτητο δεδομένο πλέον για οποιονδήποτε θέλει να εκδώσει άδεια, για οποιονδήποτε θέλει να είναι κάτοχος θέση σε λαϊκή αγορά, είτε πλανόδιο, είτε στάσιμο, είτε υπαίθριο εμπόριο. Εντός 15 ημερών υποχρεούνται οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στην εφορία ή να αποστείλουν στην ΑΔΕ τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένοι κωδικοί των φορολογικών δηλώσεων του 24. Στη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφορία μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών για τις φορολογικές δηλώσεις, τους χρόνους προσκόμισής τους, καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανάλογα με την περίσταση. Ενώ η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική, χωρίς την υποβολή δικαιολογητικών πλην όμως αν η εφορία από τους αυτόματους ελέγχους που διενεργεί μέσω του τάξης NET διαπιστώσει τους κωδικούς των δηλώσεων ασάφειες ή αναγραφές που δεν προκύπτουν τα δεδομένα που έχει στο αρχείο της, ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων. Σύμφωνα με απόφαση του κ. Πιτσιλή, στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών, των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με mail τα δικαιολογητικά στην οικία ΔΟΗ εντός 15 ημερών. Μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, οι δηλώσεις εκαθαρίζονται από τις ΔΟΗ, διαγράφοντας ή διορθώνοντας όπου απαιτείται ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία. Αυτό σημαίνει πως η εφορία έχει απορίες για το ύψος των εκπτώσεων φόρου που επικαλείται ο φορολογούμενος και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν, η δήλωσή του θα εκαθαριστεί χωρίς τις εκπτώσεις φόρου ή απαλλαγές, τις οποίες μεν έχει δηλώσει ότι δικαιούται, αλλά για τις οποίες η εφορία ζητάει δικαιολογητικά για να τις επιβεβαιώσει ότι είναι πράγματι δικαιούχος.
Απόψε στις 10 ξεκινά το διαγωνιστικό κομμάτι της 68ης Eurovision. Στο Μάλμε της Σουηδίας είναι όλα έτοιμα και στη σκηνή του Μάλμο Αρένα θα βρεθούν οι χώρες για τον πρώτο ημιτελικό της φετινής διοργάνωσης που θα μεταδοθεί στις 10 από την ΕΡΤ1. Η Κύπρος εμφανίζεται στην πρώτη θέση απόψε. Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάτι και το τραγούδι Ζάρι θα εμφανιστεί στην τρίτη θέση του δεύτερου ημιτελικού στις 9 Μαΐου. Στον πρώτο ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο από τις Big Five, καθώς και η διοργανώτρια Σουηδία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό. Απόψε στις 10 ξεκινάει το διαγωνιστικό κομμάτι της 68ης Eurovision. Στο Μάλμε της Σουηδίας είναι όλα έτοιμα και στη σκηνή του Μάλμο Αρένα θα βρεθούν οι χώρες για τον πρώτο ημιτελικό της φετινής διοργάνωσης που θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ1. Η Κύπρος εμφανίζεται στην πρώτη θέση απόψε. Η Ελλάδα με εκπρόσωπο τη Μαρίνα Σάτι με το τραγούδι Ζάρι θα διαγωνιστεί στο δεύτερο ημιτελικό στις 9 Μαΐου. Στο πρώτο ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο από τις Big Five, καθώς και η διοργανώτρια χώρα Σουηδία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό. Στην ιστορική βιβλιοθήκη του Φυλακπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανούπολεως θα ξαναγηθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη του Φυλακπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανούπολεως, που στεγάζεται από το 2012 στη Νέα Ορεστιάδα. Ο σύλλογος αυτός, ο Φυλακπαιδευτικός Σύλλογος, είναι από τους παλαιότερους που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, καθώς ιδρύθηκε το 1874 στην Αδριανούπολη. Ως γνωστό, η Αδριανούπολη, το όνομά της ήταν Ορεστιάδα. Παρένθεση, γι' αυτό και η πόλη μας ονομάζεται Νέα Ορεστιάδα. Στην Ορεστιάδα, λοιπόν, Αδριανούπολη ιδρύθηκε το 1874 ο Φυλακπαιδευτικός Σύλλογος, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της εποχής, που τότε υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ εθνοτήτων που κατοικούσαν στην πολυπολιτισμική Αδριανούπολη, μεταξύ Βουλγάρων, Ελλήνων και Τούρκων. Ο σύλλογος αυτός, από τη στιγμή της ιδρύσεώς του, σκοπός του είχε να προωθήσει τον πολιτισμό και την παιδεία της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο συγκέντρωνε βιβλία με τα οποία ενίσχυε τα διάφορα σχολεία που υπήρχαν, διοργάνωνε ομιλίες και πολλά άλλα. Το έργο του Φυλακπαιδευτικού Συλλόγου, όπως γνωρίζουμε την ιστορία, και όλη η ζωή της ελληνικής κοινότητας στην Αδριανούπολη διακόπηκε απότομα το 1922 μετά από τα γνωστά γεγονότα. Τότε που έγινε σύνορο ποταμός Εύρος, αναγκάστηκε η ελληνική κοινότητα της Αδριανούπολης να εγκαταλείψει την γένεια πόλη της, να καταφύγει προσωρινά όσοι είχαν περιουσίες που δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν στο Καραγάτς, και μετά το 1923, αφού παραχωρήθηκε και το Καραγάτς με το συμπλήρωμα της συνθήκης Λοζάνης ως αποζημίωση, κυρίως βέβαια γιατί φιλοξενούσε
το συνδρομικό σταθμό, το σπουδαίο συνδρομικό σταθμό του Orion Express. Παραχωρήθηκε λοιπόν και το τρίγωνο του Καραγκά στους Τούρκους. Από τότε και πλέον η ελληνική κοινότητα κατέφυγε και ίδρυσε μια καινούργια πόλη, τη Νέα Ορστιάδα. Πολλοί Αδριανοπολίτες όμως πήγανε πιο μακριά, πήγανε πιο μέσα, φτάσαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξανασυναντήθηκαν και είπανε να αναζητήσουνε όλα αυτά τα οποία τους συνέδεαν με την πατρίδα, να μην ξεχάσουν δηλαδή. Γιατί όπως ξεχνά το παρελθόν, δεν έχει μέλλον. Έτσι λοιπόν το 1924 επανιδρύεται εκεί ο Φιλεκτητικός Σύλλογος της Αδριανούπολης, στη Θεσσαλονίκη, και βάζει σκοπό να συγκεντρώσει όλα αυτά τα τιμαλφή για αυτούς, τα οποία μέσα σε 69 κυβότια, συσκευαστέντα, το 1922, διασκορπίστηκαν στην Ελλάδα, γιατί ήθελαν στην Ελλάδα να τα διασώσουν. Κατάφερε λοιπόν, από το 1924 που ιδρύθηκε ο Φιλεκτητικός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το 2000, αν συγκεντρώσει πάρα πολλά από την περίφημη βιβλιοθήκη της Αδριανούπολης, δηλαδή τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου κυρίως, και τη βιβλιοθήκη της κοινότητας Αδριανούπολης και του Ζαπίου βιβλία, να συγκεντρώσει όσα βέβαια δεν είχαν πάει σε άλλες, σε άλλα μουσεία ή ιδιωτικά είτε κρατικά μουσεία, όπως το Βυζαντινό ή το Μπενάκιο, στο οποίο ακόμη και σήμερα εκεί προφυλάσσονται και διατηρούνται. Μεταξύ, στη Νέα Ορεστιάδα είχε ιδρυθεί ένας σύλλογος που ονομάζεται Σύλλογος Απογόνων Καραγκατσιανών Αδριανοπολιτών, ο οποίος και αυτός, όπως κάποτε ο Φιλεκπαιδευτικός, ήθελε να διασώσει τον πολιτισμό και την παιδεία η οποία είχε ξεκινήσει στην Αδριανούπολη, συγκεντρώνοντας κυρίως στοιχεία της ιστορίας, διότι υπήρχε συχνά σε όλους τους νέους εκείνης της εποχής και στους μεγάλους το ερώτημα: μαθαίνουμε για τον Κολοκοτρώνη, μαθαίνουμε για τη δικιά μας την ιστορία, πώς θα τη μάθουμε, την τοπική. Έβαλε λοιπόν σκοπό ο Σύλλογος Απογόνων Καραγκατσιανών Αδριανοπολιτών να συγκεντρώσει ό,τι στοιχεία είχε. Ανάμεσα στα καθήκοντα τα οποία ανέλαβε ο ίδιος, ήταν να έρθει σε επαφή με το Φιλεκτητικό Σύλλογο Αδριανούπολεως και να προσπαθήσει να επαναφέρει στα χώματα της ιδιαίτερας τους πατρίδας τη βιβλιοθήκη. Το 2012, κατά μεγάλη παραχώρηση των αδελφών της Αδριανοπολιτών της Θεσσαλονίκης, έρχεται η βιβλιοθήκη με κάθε επισημότητα και με κάθε πρόβλεψη ασφάλειας στη Νέα Ορεστιάδα, εγκαθίσταται στο πρώην Ειρηνοδικείο που και σήμερα στεγάζεται, λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα να δημιουργηθεί ένας χώρος αξιοπρεπής στον οποίο να προφυλαχθούν και για το μέλλον τα βιβλία αυτά, μέχρι να γίνει ένα κτίριο που τους αρμόζει. Και από τότε λοιπόν, το 2012, η βιβλιοθήκη της Αδριανούπολης βρίσκεται εδώ πέρα στη Νέα Ορεστιάδα. Στη Νέα Ορεστιάδα σήμερα έχουμε 4.500 περίπου βιβλία. Πολλά από αυτά έχουν συντηρηθεί, τα περισσότερα, δηλαδή τα πιο παλιά, τα παλέτυπα όπως ονομάζομαι, έχουν συντηρηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων
σε ένα πρόγραμμα το οποίο πήρε το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και επίσης μπορείτε αυτά να τα βρείτε ολόκληρα τα βιβλία, τα παλέτυπα, τα πιο σπάνια δηλαδή, στην ΑΝΕΜ του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Θα πάμε λοιπόν τώρα μαζί να δούμε κάποια από αυτά τα οποία τα θεωρούμε πάρα πολύ αξιόλογα και προσκαλούμε όλους εσάς που μας βλέπετε να έρθετε στη Νέα Αρρωστιάδα, να επιμείνετε να επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη του Φιλοεκπαιδευτικού Συλλόγου, στην οποία δεν θα κάνετε μονάχα ένα ταξίδι σε κάποια πολύ πολύ σπάνια βιβλία, θα τα δείτε από κοντά, αλλά με φωτογραφίες και με μια σωστή ξενάγηση πιστεύω θα μπορέσετε να αντιληφθείτε τον πολιτισμό, την κουλτούρα και το επίπεδο των ανθρώπων της ελληνικής κοινότητας της Αδριανούπολης και όπως αυτή μπολιάστηκε στην καρδιά του πολιτισμού στη Νέα Αρρωστιάδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα παλιότερα βιβλία της βιβλιοθήκης μας του 1495, εκδόσεις Άδου Μανούτιου και ονομάζεται Θεοκρήτου Ιδηλία. Είναι από αυτά τα βιβλία τα οποία έχουν συντηρηθεί πάρα πολύ καλά, όπως το βλέπετε και οι ίδιοι. Δεν μιλάμε για χαρτί, μιλάμε για πανί με μια εξειδικευμένη επεξεργασία. Έχουμε και άλλα βιβλία αυτής της, αυτών των ετών. Αυτό το θεωρούμε ως δείγμα και το προβάλλουμε εδώ πέρα για να μπορεί κάποιος να το δει.